Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Με το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, κλείνει σήμερα τις επαφές του στον Davos της Ελβετίας ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συναντιέται σε λίγη ώρα με τον Pierre Moscovici και την Christine Lagarde. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Κετσίτσης. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα επαφών του Πρωθυπουργού στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο γίνεται όπως κάθε χρόνο στον Davos της Ελβετίας. Μετά από μια δύσκολη μέρα στην οποία κυριάρχησαν οι διαπραγματεύσεις για το Σκοπιανό, σειρά έχει το εξίσου σημαντικό κομμάτι, ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους. Έχουμε δηλαδή τις συναντήσεις στις 3 η ώρα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, τον Pierre Moscovici, και στη συνέχεια στις 5 η ώρα με την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Christine Lagarde. Όπως είπες και εσύ, το ζήτημα είναι το χρέος. Είναι πλέον, εφόσον μετράμε αντίστροφα θεωρητικά για την τυπική έξοδο από τα μνημόνια, έχουμε ουσιαστικά τι θα γίνει με την ελάφρυνση του χρέους και ποια θα είναι η θέση και η στάση η οποία θα κρατήσει κυρίως στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό το οποίο λένε οι ειδικές μας πληροφορίες είναι το βασικό ζήτημα, είναι αυτή η ρήτρα ανάπτυξης η οποία έχει συμφωνηθεί για τη διαμόρφωση των αποπληρωμών, του χρονοδιαγράμματος των αποπληρωμών των χρεών. Κάτι το οποίο το κρατά επιφυλακτική στάση, ζητά σημαντική ελάφρυνση από την αρχή του προγράμματος, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα υπάρχει διαπραγμάτευση μεταξύ όλων των μερών, δηλαδή και μεταξύ των Ευρωπαίων και της Ελλάδας εννοείται και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από εκεί πέρα το ζήτημα είναι ότι μέτρα θα χρειαστούν. Έχουμε την Christine Lagarde, η οποία έδωσε και ένα μήνυμα από τον Davos, λέγοντας ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα ήταν πολύ υψηλές, εννοώντας πριν γίνουν οι περικοπές οι οποίες γίνανε. Και από εκεί και πέρα είναι το ζήτημα να δούμε τι θα φέρουν αυτές οι επαφές, τι ανακοινώσεις θα γίνουν και πώς θα προχωρήσει αυτή η διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, ο Αύγουστος πλησιάζει και θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην επόμενη μέρα.